Το ΚΚΕ προφανώς και έχει τη δική του διάσταση για τα πράγματα όσον αφορά τους υποψηφίους, αλλά και το προσωπικό βίωμα του κάθε υποψηφίου νομίζω ότι είναι σημαντικό σε αυτή την πορεία προς την 9η Ιουνίου. Βεβαίως και έχει και τη σημασία του νομίζω και να αποτελέσει και αυτό κριτήριο ψήφου ως προς την σύνθεση, να το πω έτσι, και των ψηφοδελτίων. Οι υποψήφοι του ΚΚΕ, που και αυτή την περίοδο βεβαίως πραγματοποιούν μια πολύ μεγάλη περιοδία, ένα πολύ μεγάλο πολιτικό άνοιγμα παντού σε όλη την Ελλάδα, σε χώρους δουλειάς, σε χώρους νεολαίας, σε γειτονιές, σε χωριά. Η αλήθεια είναι ότι τους υποψήφους του ΚΚΕ δεν τους βλέπει, συγγνώμη, πρώτη φορά ο λαός. Όλο το προηγούμενο διάστημα πρωτοστάτησαν και είχαν τη δική τους συμβολή και στην οργάνωση της πάλης και στο να μπουν εμπόδια, να το πω έτσι, στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής. Η αλήθεια είναι ότι παρατηρούμε αυτή την περίοδο ότι γίνεται μια συνειδητή αποσιώπηση των βασικών ζητημάτων που πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο ψήφου από τα αστικά κόμματα και αν θέλετε περισσότερο να θυμίζει η συζήτηση κάπως περισσότερο εθνικές, να το πω έτσι, εκλογές, γίνεται κατά τη γνώμη μας συνειδητά έτσι ώστε να αποκριφτεί το μεγάλο στρωμένο χαλί της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όλα τα κόμματα τα υπόλοιπα συμφωνούν σε αυτό το δεδομένο έδαφος της αντιλαϊκής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αυτή τη σκοπιά γίνεται μια τέτοια συζήτηση για να αποκρύψουν ουσιαστικά τη στρατηγική του σύμπλευση. Από την άλλη, με τη συζήτηση που αναπτύσσουμε αυτή την περίοδο με εργαζόμενους, με ευρύτερα εργατικά λαϊκά στρώματα, φαίνεται όχι απλά ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη, να το πω έτσι, κοινωνία βράζει, υπάρχει μια μεγάλη αγανάκτηση, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού που καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις περίπου 40% που λέει ότι θέλει να στείλει μήνυμα τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα από αυτή τη σκοπιά πρέπει να σκεφτεί τελικά ο καθένας και η καθεμία με ποιον τρόπο ακόμα καλύτερα θα δεχτεί και στις 9 του Ιούνιου πλήγμα η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που είναι ο σημερινός κυβερνητικός διαχειριστής αυτών των αντιλαϊκών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είπε και εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ότι το 80-90% των νομοσχεδίων που έρχονται στο ελληνικό κοινοβούλιο αποτελούν ευρωπαϊκή οδηγία. Άρα από αυτή τη σκοπιά είναι μια ευκαιρία έτσι ώστε να καταδικαστεί τόσο η κυβέρνηση όσο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ταυτόχρονα να αποδοκιμαστούν και εκείνες οι δυνάμεις που προσπαθούν να ξαναζεστάνουν, αν θέλετε, και τη σούπα των αυταπατών και της δίθεν φιλολαϊκής διαχείρισης Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, αλλά και άλλα, τα λεγόμενα μικρότερα, όπως η Ελληνική Λύση, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που το μόνο που κάνουν είναι λαϊκίστικα σόου στη Βουλή. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν, και ο κόσμος έχει μια ευκαιρία να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το ΚΚΕ, που είναι ο πιο συνεπής αντίπαλος αυτής της πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων της. Ήσασταν αρκετά επικριτικοί για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να μου πείτε όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν σχέση με την εγχώρια καθημερινότητα, την ακρίβεια στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Τσαμπάζη, τον κατώτατο μισθό και τα υπόλοιπα. Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε μόνοι μας εκτός Ευρώπης? Κοιτάξτε, επειδή νομίζω και ο ελληνικός λαός δεν έχει μνήμη χρυσόψαρου και πρέπει να σκεφτεί ότι όλα αυτά που έχουν διαμορφωθεί, να το πω έτσι, και έχουν βάλει το λιθαράκι τους για να βιώνει τη σημερινή βαρβαρότητα και με την ακρίβεια και με τους προτσακωμένους μισθούς, έχουν ένοχο και σφραγίδα. Έχουν ως σφραγίδα καταρχήν όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και τη βουλική αντιπολιτευόμενη, να το πω έτσι, την βουλική αντιπολίτευση, γιατί πρέπει να θυμηθεί, για παράδειγμα, πώς διαμορφώθηκαν αυτοί οι μισθοί. Πώς διαμορφώθηκαν καταρχήν, ακολουθώντας πιστά τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σημερινή κυβέρνηση αλλά και η προηγούμενη, ότι θα καταργηθεί η διαπραγμάτευση, να το πω έτσι, για Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία δεν έχει επανέλθει. Ποιος όρισε και με ευθύνη ποιανών υπουργών και ποιας κυβέρνησης ορίστηκε έτσι ώστε ο κατώτατος μισθός να ορίζεται με βάση, με επιλογή του εκάστοτε υπουργού, με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές? Πρέπει να το θυμάται και εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα από αυτή τη σκοπιά νομίζω ότι εδώ πέρα πρέπει να μπει στο σύνολο η συνολική, να το πω έτσι, ατζέντα και να διαμορφωθεί κριτήριο. Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα
σημαίνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και κακώς και οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας ταυτίζει συνολικά την Ευρώπη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί συμμαχία των λαών και των αναγκών του, αλλά αποτελεί μια συμμαχία επιχειρηματικών ομίλων και λόμπι. Γιατί τη στιγμή που λένε ότι, ότι υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα στο Ευρωκοινοβούλιο, να θυμίσουμε ότι εν μέσω του σκανδάλου Qatar Gate είχε έρθει ψήφισμα που βάφτιζε τα πάνω από 12.000 λόμπι που λειτουργούν νόμιμα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, δηλαδή τη δυνατότητα επιχειρηματικών ομίλων να εξαγοράζουν και να επιδρούν στην ψήφο των ευρωβουλευτών, το χαρακτήρισε αυτό το ψήφισμα ως συστατικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Και οι εκπρόσωποι και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης ψήφισαν αυτό το ισχυρό ψήφισμα. Οι μοναδικοί δύο ευρωβουλευτές που στάθηκαν απέναντι σε αυτό το ψήφισμα, γιατί ανάμεσα, ξέρετε, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Λόμπι ή την Ευρώπη των Λαών, οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ πηγαίνουν με το δεύτερο, διαλέγουν το δεύτερο. Άρα από αυτή τη σκοπιά πρέπει να σκεφτεί ο καθένας και κάθε μια ότι πίσω, να το πω έτσι, από κάθε έγκλημα που βιώνει, έγκλημα και εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών και μεταφορικά και κυριολεκτικά, βρίσκεται, αν θέλετε, αυτή η πολιτική του κόστους όφελους, βρίσκεται αυτή η πολιτική που παίρνει ως δεδομένο, και αυτό είναι το μεγάλο έδαφος πάνω στο οποίο συμφωνούν και οι δύο εκπρόσωποι που συζητάμε σήμερα, βρίσκεται η πολιτική των κερδών που θυσιάζει τις ανάγκες μας. Για παράδειγμα, το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι κάποιος κουμπαράς για τους λαούς. Προέρχεται καταρχήν από την τεράστια φοροαφέμαξη και το ξεζούμισμα, συγγνώμη, τόσο των Ελλήνων εργαζομένων αλλά και όλων των Ευρωπαίων εργαζομένων. Μαζεύεται λοιπόν ως κουμπαράς στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά μοιράζεται ως ζεστό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Θα μπορούσε να μας πει, ας πούμε, η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τις προηγούμενες μέρες απεντάχθηκαν 300 εκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για αντιπλημμυρικά έργα στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης για τη Θεσσαλία. Άρα βλέπουμε και εδώ πέρα ότι ναι, εφαρμόζεται, θέσατε, να το πω έτσι, μια πολιτική που αντιμετωπίζει μια σειρά κρίσιμες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, αντιπλημμυρικά, αντισεισμική θωράκιση, αντιπυρική προστασία, τα θεωρεί κόστος και από την άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για business. Γιατί τελικά πρέπει να σκεφτεί ο καθένας και κάθε μια ότι οι ανάγκες του δεν χωράνε στις επιλέξιμες δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ταμείου Ανάκαμψης. Θέσατε αρκετά θέματα. Έθεσε το ζήτημα η κυρία Τσαμπάζη ότι δεν μπορούν οι νέοι άνθρωποι δυστυχώς να μείνουν στην Ελλάδα και αναγκάζονται πολλοί να φύγουν στο εξωτερικό. Εσείς ποια είναι η θέση σας γι' αυτό? Και αν όντως εκτιμάτε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα και δημογραφικό, διότι ένας νέος ο οποίος θα φύγει από τον τόπο του, θα κάνει οικογένεια, αν κάνει οικογένεια αλλού, οπότε χάνεις τους ανθρώπους με τους οποίους μάλιστα είχες υποστηρίξει και είχες κατά κάποιο τρόπο επενδύσει σε αυτούς κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, και πώς μπορεί η χώρα μας να γίνει και πάλι μια ελκυστική χώρα κατά την άποψή σας στους νέους ανθρώπους για να μείνουν να δημιουργήσουν εδώ και επαγγελματικά και κοινωνικά και οικογενειακά. Ναι. Νομίζω σε ένα πλαίσιο που μπήκε ότι το ζήτημα του πώς μπορεί σήμερα να ζήσει με αξιοπρέπεια, όντως εγώ θα συμφωνήσω ότι είναι ένα ευρύ ζήτημα που αφορά όλοι τις κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς παράγοντες. Σε αυτό βεβαίως. Όμως αυτά τα ζητήματα, δηλαδή η ασφυξία που νιώθει σήμερα ένας νέος, τα διέξοδα που βιώνει στην απόφασή του το αν θα δημιουργήσει οικογένεια ή όχι, το αν μπορεί να μείνει σε μια χώρα ή όχι, δεν έπεσαν από τον ουρανό. Υπάρχουν ευθύνες και υπάρχουν ευθύνες που μπορούν να βρεθούν από όλα τα προηγούμενα χρόνια των κυβερνήσεων που βίωσε σήμερα ένας νέος, που αν θέλετε δεν αμφισβήτησαν ούτε στο 1%, να το πω έτσι, της Γενικής Κατευθύνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που η αλήθεια είναι ότι αυτό το φαινόμενο της μετανάστευσης, βεβαίως στην Ελλάδα εκφράζεται πολύ περισσότερο με το φαινόμενο του brain drain, αλλά αποτελεί, αν θέλετε, και μια κανονικότητα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια από τις λεγόμενες ελευθερίες και τη συνθήκη του Μάστριχτ. Η ελευθερία στη μετακίνηση ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή τι,
το να δημιουργούνται σήμερα σύγχρονοι ομάδες, οι οποίοι πηγαίνουν από χώρα σε χώρα για να εξασφαλίσουν, να το πω έτσι, μια αξιοπρεπή διαβίωση και στη συνέχεια να συνεχίζουν στην αναζήτηση νέας εργασίας σε άλλη χώρα. Από αυτή τη σκοπιά νομίζουμε ότι και πάλι για αυτό το ζήτημα πρέπει να μπουν στην ατζέντα όλα τα ζητήματα. Όπως για παράδειγμα το αν σήμερα θα μπορέσει να διαμορφωθεί μια κατάσταση με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, με κατοχύρωση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν εξαίρεση. Μόλις το 25% των εργαζόμενων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δουλεύουν και αμείβονται με βάση μια συλλογική σύμβαση εργασίας, όπως γίνεται και εδώ πέρα στην Ελλάδα. Τα ζητήματα βεβαίως της στέγασης, που και η στέγαση έχει διαμορφωθεί, να το πω έτσι, σε ένα πολύ ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Γιατί πληρώνουν οι νέοι, τα νέα ζευγάρια, την πολιτική που αντιμετωπίζει γενικά τις πόλεις μας ως ένα τουριστικό, να το πω έτσι, προϊόν, παραδίδοντας στους μεγάλους ομίλους, στα διάφορα real estate, στην ουσία ως φιλέτα γης τις περιοχές μας. Διαμορφώνεται μια δύσκολη κατάσταση και θα δημιουργηθεί μια ακόμα δυσκολότερη τα επόμενα χρόνια, με τους όλο ένα και περισσότερους ταξικούς φραγμούς που θα μπουν και στην εκπαίδευση μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που αποδεδειγμένο το επόμενο διάστημα θα βάλει δίδακτρα, να το πω έτσι, ακόμα και στις προπτυχιακές σπουδές. Από αυτή την άποψη καλούμε ειδικά τους νέους και τις νέες ότι με την ψήφο τους στο ΚΚΕ θα έχουν τελικά έναν ισχυρότερο σύμμαχο στο πλευρό τους την επόμενη μέρα στον αγώνα τους για σύγχρονα δικαιώματα και στη μόρφωση και στη δουλειά και στη ζωή, ενάντια αν θέλετε και σε αυτούς τους κόφτες των λεγόμενων δημοσιονομικών ορίων και των αντοχών της οικονομίας. Και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα πρέπει να συμβαδίσει και η ψήφο ειδικά των νέων με την επιλογή που έκαναν και χθες. Όλοι αυτοί οι νέοι που το προηγούμενο διάστημα βγήκανε στον δρόμο για να βάλουν εμπόδια και να θαλακώσουν το αφήγημα της κυβέρνησης περί αναβάθμισης των σπουδών, που στην πραγματικότητα ήταν η ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, βγάζοντας πρώτη δύναμη την πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας σε όλη τη χώρα, πρέπει να συμβαδίσει η ψήφος τους και στην 9η Ιούνιου, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι το ψηφοδέλτιο, συγγνώμη, του ΚΚΕ γράφει πάνω του πάλι για σύγχρονες δωρεάν σπουδές και πτυχία με αξία. Κυρία Κουζιάκη, εσείς για το ρόλο της γυναίκας. Νομίζω και αυτό είναι χαρακτηριστικό, παρακολουθώντας και τις τοποθετήσεις των δύο εκπροσώπων. Βλέπουμε ότι και εδώ πέρα προσπαθούν, αν θέλετε, να θολώσουν τον ταξικό αντιδραστικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους, προβάλλοντας, αν θέλετε, και τη δίθεν ενότητα συμφερόντων με βάση το φύλο. Λες και έγινε φιλολαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή εκλέχθηκε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστατεί σε δύο υπερβεστικούς πολέμους που γεννά κινδύνους για τις γυναίκες των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στις υπόλοιπες χώρες που δέχονται αυτή τη στιγμή επίθεση. Άρα από αυτή τη σκοπιά, το ΚΚΕ στον αντίποδο όλων αυτών παλεύει καθημερινά, και στο ευρωψηφοδέλτιο αναδεικνύεται αυτό αν θέλετε, αλλά παλεύει καθημερινά έτσι ώστε οι γυναίκες, οι μισθωτές, οι αυτοαπασχολούμενες, οι άνεργες, οι αγρότησες να μπαίνουν μπροστά, να πρωτοστατούν στα όργανα του εργατικού λαϊκού κινήματος, στη νεολαία και στην Βουλή και στην Ευρωβουλή, όμως στην υπηρεσία πιανού, στην υπηρεσία των εργατικών λαϊκών συμφερόντων λέμε εμείς. Και μόνο εκεί πέρα οι γυναίκες μπορούν να είναι σίγουρες ότι με ακόμα πιο δυνατό το ΚΚΕ θα μπορέσει να μπει ένα ακόμα μεγαλύτερο στήριγμα, ένα ακόμα λιθαράκι στον αγώνα για την πραγματική ισοτιμία και χειραφέτηση των γυναικών, για να μπουν αν θέλετε και οι σύγχρονες ανάγκες της στο προσκήνιο και να μην θεωρείται η ζωή της ως κόστος, για να μην θεωρείται, να το πω έτσι, η ζωή της ως αναλώσιμη. Από αυτή τη σκοπιά, ειδικά οι γυναίκες των εργατικών λαϊκών στρωμάτων πρέπει να διαχωρίσουν, αν θέλετε, τα δικά τους τα συμφέροντα, να δούνε τελικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση των λόμπι της φτώχειας των πολέμων δεν μπορεί να εκφράσει τις σύγχρονες κοινωνικές της ανάγκες. Γι' αυτό και παλεύουμε καθημερινά
έτσι ώστε οι γυναίκες δίπλα στους άντρες να μπορούν σήμερα από τη μία να βάλουν φραγμούς και να στείλουν και δικούς τους εκπροσώπους, αν θέλετε, μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, εκεί πέρα που παίρνονται όλες οι αντιλαϊκές αποφάσεις, και από την άλλη και οι ίδιες να βγουν στον δρόμο, να πάρουν ενεργό συμμετοχή στο κίνημα, εκεί πέρα που τελικά μπορεί να ανοίξει ο δρόμος, αν θέλετε, για την ανατροπή και όλων αυτών των αντιλαϊκών κατευθύνσεων, αλλά και μιας προοπτικής ότι τελικά οι λαοί αποφασισμένοι μπορούν να χτίσουν τη δικιά τους Ευρώπη, την Ευρώπη των λαών, την Ευρώπη της πραγματικής φιλίας και της ευημερίας. Και σε αυτό θα συμβάλλει το ΚΚΕ, όπως συνέβαλε και όλο το προηγούμενο διάστημα. Μια σύντομη απάντηση και από την κυρία Κουζιάκη για τον εκλογικό στόχο του ΚΚΕ. Κοιτάξτε, εμάς ο πύχης πάντα είναι να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται, και η αλήθεια είναι ότι με βάση και τις επίσημες δημοσκοπήσεις, με βάση όμως και τις δημοσκοπήσεις που γίνονται καθημερινά από τις περιοδίες, από το μεγάλο πολιτικό άνοιγμα που πραγματοποιεί το ΚΚΕ, αλλά και με βάση τη μεγάλη δημοσκόπηση που έγινε χθες στην Νεολαία, που ανέδειξε την πανσπουδαστική κίνηση συνεργασία σε πρώτη δύναμη, φαίνεται και υπάρχει δυνατότητα ότι το ΚΚΕ μπορεί να έχει μια ακόμα μεγαλύτερη εκλογική άνοδο και από αυτή των εκλογών του Ιουνίου, αλλά και των δημοτικών περιφερειακών εκλογών. Η αλήθεια είναι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη να εκφραστεί η αποδοκιμασία στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και στην πολιτική της, που καταγράφεται, αν θέλετε, και στις μετρήσεις. Είναι ένα πόσο, 40 με 45% αν θυμάμαι καλά, που δηλώνει ότι θέλει να αποδοκιμάσει την κυβέρνηση, και αυτή μπορεί να γίνει μόνο με την ψήφο στο ΚΚΕ. Γιατί μπορεί, τέλος πάντων, να μετρήσει και ο καθένας και κάθε μια ότι όσους ευρωβουλευτές και να έχει και το προηγούμενο διάστημα ο κάθε συνδυασμός, απευθύνομαι και στους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης, η αλήθεια είναι ότι τελικά τα ποσοστά ταύτισής τους όσον αφορά τις ψηφοφορίες ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Και όσους ευρωβουλευτές και να βγάλει, να το πω έτσι, να αναδείξει και ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να απαντήσει, ας πούμε, στο γεγονός το αν μπορεί να ασκήσει αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, όταν μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο οι ευρωβουλευτές στο προηγούμενο διάστημα ψήφισαν ό,τι και η Νέα Δημοκρατία κατά 74%. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε ό,τι και η Νέα Δημοκρατία κατά 94%. Ο ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης ψήφισε ό,τι και η Νέα Δημοκρατία κατά 54%. Άρα πρέπει να σκεφτεί ο κόσμος που το προηγούμενο διάστημα πίεσε την κυβέρνηση, και ήδη το 41% του Ιουνίου είναι μακρινό παρελθόν, ασκήθηκε εργατική λαϊκή αντιπολίτευση στον δρόμο και στους αγρότες και στους φοιτητές και στους εργαζόμενους, για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα των Τεμπών, για να υπάρξει, να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας με πραγματικές αυξήσεις κόντρα στην ακρίβεια και τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα πράσινα χαράτσια. Αυτό πρέπει να εκφραστεί και τώρα στην κάλπη της 9ης Ιούνιου, και ο καλύτερος τρόπος για να εκφραστεί αυτή η αγανάκτηση είναι με ψήφο στο ΚΚΕ, γιατί δεν έχει δεσμεύσεις ούτε από τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, ούτε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ορκίζεται στη δημοκρατία των λόμπι. Πρέπει να εκφραστεί, γιατί κρίνεται το επόμενο διάστημα, αν αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης που υπάρχει, ένα εργατικό λαϊκό ρεύμα, το οποίο σήμερα αμφισβητεί. Σας παρακαλώ. Ναι, και την πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εκφραστεί με ακόμα πιο δυνατό το ΚΚΕ.